Είχα ρωτήσει για τα κοινόπιστα ποδήλατα και είχε απαντήσει ο Δήμαρχος, είχε απαντήσει η Δημοτική Αρχή. Προχθές έγραψε ο Γιάννης κάτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έγραψα, ήρθε συγκεκριμένο μέσο, σε μια επιχειρήση. Δεν έχει αιχμή μέσα καμία για κανένα κλπ. Είναι απροσεγμένο κείμενο. Όμως, ακούστε παιδιά, είναι μια λάθος αντίληψη. Μιζεριάζουμε για το αν θα είναι 12, αν θα είναι 10, αν θα είναι 15. Και αφήνουμε τους σταθμούς του ποδηλάτου τώρα, 6 μήνες λέτε, δεν είναι μόνο 6 μήνες, είναι πάνω από χρόνο, που θα έπρεπε να τα ενεργοποιήσουμε ακόμη περισσότερο. Εμείς όταν παραλάβαμε το Δήμο, ήταν σε μια φάση πειραματισμού. Στην αρχή το δώσαμε ελεύθερα σε όλους. Μετά αρχίζαμε να το, γιατί είδαμε ότι πήγαινε να γίνει κατάρτιση, να το στενεύουμε, να δούμε πού μπορούμε να ισορροπήσουμε. Αρχίσαμε να το δίνουμε στους φοιτητές. Λέγαμε ότι όποιοι διακριθούν κτλ. Με σκοπό σιγά σιγά να το απελευθερώσουμε στους φοιτητές. Βάλετε τα άμεσα μπροστά. Και αν δεν μπορείτε, είχατε ας πούμε 16 μήνες να βρείτε χορηγό. Είναι δύσκολες εποχές. Δεν βρήκατε χορηγό. Να πάει στα κομμάτια. Θα γίνει χορηγός ο ίδιος ο Δήμος. Σε κάτι που είναι η σημαία του, σε κάτι που είναι η ταυτότητά του, σε κάτι που του υπηρέτησαν με συνέπεια πολύ μεγάλη. 16 χρόνια, 3 διαφορετικές παρατάξεις, θα πρέπει και εσείς με την ανάλογη προσήλωση να συνεχίσετε σε αυτή την κατεύθυνση. Μην κολλακούτε στις γύρω της στις 3.000. Ξοδέψαμε 40.000 για να φτιάξουμε μια τούτα στο Βασίλειο. Και θα κολλώσουμε στις γύρω της στις 3. 15 δεν είναι 15. Και δεν γράφει Κοσμοτέ, θα γράφει Δήμος Καρδίτσας. Καρδίτσα η πόλη των ποδηλάτων. Πρέπει να το αναδείξουμε, πρέπει να το προχωρήσουμε, πρέπει. Αυτό είναι στοιχείο της ταυτότητάς μας. Το οποίο κτίστηκε με συνέπεια από όλες τις παρατάξεις όλα αυτά τα χρόνια και δεν πρέπει ούτε εσείς να είστε εξαίρεση, γιατί δηλαδή και κάποιοι από εσάς που υπηρέτησαν παλιότερες δημοτικές αρχές επίσης το υπηρέτησαν αυτό το όραμα που ξεκίνησε με το όραμα που είχε ο αείμνηστος ο Χρήστος ο Τέβος. Νομίζω ότι πρέπει τάχιστα να το βάλουμε μπροστά με τον Α ή τον Β τρόπο. Αν χρειάζεται να δούμε σε μια συνεννόηση με αυτή την, όπως ξέρετε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δημοπρασία κάναμε. Πίσω από αυτούς όμως που πήραν το έργο, ήταν κάποιοι μας σχέσεις. Ξέρω ότι έχουν σχέση και από Θεσσαλονίκη, το έμαθα και τον Ιστέρο μου, τον κύριο Αλεξόπουλο. Μιλήστηκε με τον κύριο Αλεξόπουλο, μήπως μπορεί και εκείνος να βοηθήσει. Εν τάδε περιπτώσει, ό,τι και να έχει κύριε Δήμαρχε, δεν είναι ζήτημα για το Δήμο Καρδίτσας τα 15 και τα 16 και τα 17 και τα 20. Είναι ζήτημα που δεν δουλεύουν οι σταθμοί. Να φτιάξει και 3 σταθμούς παραπάνω. Χρειάζεται να γίνει ένα στην Παναλή, χρειάζεται να γίνει ένα στις Καμινάδες, χρειάζεται να γίνει ένα ακόμη στην Καρδιτσομάγουλα. Επεκτείνεται ίσως και στη Λαϊκή Αγορά. Επεκτείνεται το ποδηλατόδρομο όπως κάνατε ένα σχέδιο, αν δεν κάνω λάθος, προς τη μεριά της Φαναρίου κτλ. Πάρετε τέτοιες πρωτοβουλίες και προς αυτή την κατεύθυνση και εμάς θα μας έχετε στο πλευρό σας. Δεν θα σας πει κανένας γιατί δώσατε 15.000 για τα ποδήλατα. Ξεκινάμε με το ζήτημα των ποδηλάτων. Όντως η απόφασή μας είναι να προχωρήσουμε και έχουν γίνει όλες οι προετοιμασίες. Το κοιτάζει η υπηρεσία και νομίζω πολύ σύντομα ήδη έχουμε βρει και μια με την εταιρεία ένα σημείο επαφής για να προχωρήσει και να πούμε την αλήθεια ότι υπήρξε κάποια αντίμηνη καθυστέρηση για την οποία μετά τις συζητήσεις δεν το ολοκληρώσαμε και σύντομα θα το προχωρήσουμε.